Στην ολοκλήρωση δύο σημαντικών μεταγραφών προχώρησε σήμερα ο Όφη με την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία κάτω των 24 ετών. Συγκεκριμένα, οι Ασπρόμαυροι συμφώνησαν με τον Μέσο Ανδρέα Λαμπρόπουλο, που τα τελευταία χρόνια ανήκε στην Κέρκυρα, αλλά και τον Γιώργο Ιωαννίδη, ο οποίο δεν θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Ο νεαρό ακραίο αμυντικό, μάλιστα, που συμφώνησε για ένα χρόνο, αναφέρθηκε και στο νέο κεφάλαιο, το οποίο ανοίγει στην καριέρα του. Προσωπική μου στόχη είναι να παίξω, όπως είπα και πριν, στο το δυνατό περισσότερα παιχνίδια. Ε, είναι μεγάλη ομάδα, το ξέρουμε όλοι αυτό, αν και έχει κάποια προβλήματα. Εύχομαι να λυθούν αυτά στην πορεία και να έχουμε μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα φέτος. Όσον αφορά στους λόγους που αποφάσισε να πει το ναι στον Ηρακλειώτικο Σύλλογο, ο Γιώργος Ιωαννίδης υποστήριξε. Και σημαντικότερο ρόλο έπαιξε η επιμονή που μου δείξαν οι άνθρωποι του Όφη, ο πρόεδρος, ο κύριος Νίκο ο προπονητής. Ε, όλοι αυτοί μου έκαναν να ότι θα είναι πάρα πολύ καλά εδώ και γι' αυτό το λόγο επέλεξα αυτή την ομάδα. Τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των Ασπρόμαυρων έκαναν το απόγευμα την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Στον όφη πάντω, οι ενέργειε για ενίσχυση συνεχίζονται και αύριο αναμένονται και άλλε ανακοινώσει, καθώ οι ηθήνοντε των κριτικών βρίσκονται σε διαπραγματεύσει με συγκεκριμένου ποδοσφαιριστέ που είναι στην λίστα του.